Ένα πολύ δυνατό μάτς, απέναντι όντως σε ένα πάρα πολύ καλό αντίπαλο. Το μάτς το ξεκινήσαμε, θεωρώ λίγο μουδιασμένα. Το πρώτο 15 λεπτό δεν πήγαμε πάρα πολύ καλά. Όσο όμως ο χρόνος περνούσε, το ισορροπήσαμε και συνεχώς αυξάναμε την απόδοσή μας και θεωρώ ότι ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Είχαμε την ατυχία της και στις φάσεις που δημιουργήσαμε να έχουμε και δύο δοκάρια. Δεν ευτυχήσαμε να σκοράρουμε, οπότε το παιχνίδι είναι στην ισοπαλία. Μπορώ να πω ότι είναι λίγο γλυκόπικρο, γιατί η εμφάνιση ήταν πολύ καλή. Το αποτέλεσμα ήταν ισοπαλία και ίσως να θέλαμε για κάτι παραπάνω. Αλλά είμαστε, δεν θέλω να ξεχάσουμε, είμαστε μια ομάδα που χτίζεται τώρα, το έχουμε ξαναπεί, με νεαρούς ποδοσφαιριστές και με έμπειρους ποδοσφαιριστές. Οπότε είναι φυσιολογικό να υπάρχουν και οι μεταπτώσεις αυτές που είδαμε στο πρώτο 15 λεπτό. Επόμενο παιχνίδι, άμεσα την Κυριακή απέναντι στο Κεραυνό Κερατέα. Μια πολύ καλή ομάδα εξίσου, η οποία πρωταγωνιστεί φέτος. Πώς το βλέπετε και τι περιμένετε από τους παίκτες? Το ξαναείπαμε ότι δυστυχώς πρέπει να ζήσουμε αυτή την πραγματικότητα που είναι, δεν είναι εύκολη. Με δραστηριότητα στους ποδοσφαιριστές, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή και μάλιστα πόσο που παίζεις συνεχόμενα μάτς με δυνατούς αντιπάλους όπως είναι η ομάδα του Κεραυνού, που και καλή ομάδα και καλό προπονητικό team έχει. Οπότε εμείς από σήμερα ξεκινάμε και δουλεύουμε το επόμενο μάτς με τον ίδιο στόχο πάντα, να χτίσουμε την ομάδα μας, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και μέσα από τη δουλειά και το ποδόσφαιρο που θέλουμε να παίζουμε θα δούμε και το τελικό αποτέλεσμα. Αστέρας!